φίλη μας, την αδερφή μας, τη γειτόνισσά μας, την κόρη μας, τη δικιά μας Ελένη, την Ελένη της καρδιάς μας, την Ελένη Χρονοπούλου. Υποψήφια στο ψηφοδέλτιο της επιτροπής. Καλημέρα σε όλους. Είπε πάρα πολλά ο σύντροφος Νίκος, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι. Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Χαιρετώ τον Δήμαρχο, τους πρώην βουλευτές μας, τον Υπουργό μας, τους υποψήφιους βουλευτές μας, τους γραμματείς. Όλοι είστε εδώ, όλοι έχετε παλέψει για το ΠΑΣΟΚ και κανείς δεν το εγκατέλειψε στις πιο δύσκολες στιγμές. Είπε πολλά τεχνικά ο Νίκος, με τα οποία συμφωνώ απόλυτα, έδωσε αριθμούς. Θα ήθελα να σταθώ στη μεγαλύτερη εικόνα. Θέλω να σταθώ στο τι είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Γιατί περάσαμε μία δεκαετία που σχεδόν ντρεπόμασταν να πούμε ότι είμαστε ΠΑΣΟΚ. Και δεν ντρεπόμασταν επειδή εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ, αλλά είχαμε απέναντι αυτούς που το εγκατέλειψαν να λένε «Μα το ΠΑΣΟΚ τότε έκανε αυτό, μα έγιναν λάθη, μα». Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στη χώρα που είναι διαχρονικά συνεπές. Έχουμε συνέπεια και αν πληρώσαμε το παρελθόν είναι ακριβώς επειδή είπαμε την αλήθεια και δεν είπαμε ψέματα. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να λέμε ψέματα. Μπορεί αν λέγαμε ψέματα να είχαμε και εμείς σήμερα 20-25%. Αλλά είπαμε την αλήθεια στο λαό. Δεν τον κοροϊδέψαμε. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο βγαίνει μπροστά και διδάσκει πολιτικό ήθος. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ και μια Νέα Δημοκρατία να έχουν φτιάξει ένα πολύ τοξικό δίπολο, να βγαίνουν όλη μέρα στα παράθυρα και να ενισχύουν αυτή την τοξικότητα. Και το ΠΑΣΟΚ στέκεται εκεί με στελέχη της πρώτης, δεύτερης, τρίτης γραμμής, με όλους τους ανθρώπους που παλεύουν σε κάθε γειτονιά και πάνε σε κάθε σπίτι και προσπαθούν να πουν το πρόγραμμά μας και διδάσκει πολιτικό ήθος. Πολλοί από εσάς δεν με ξέρετε, γιατί μπορεί να είμαι ΠΑΣΟΚ όλη μου τη ζωή, μπορεί να έχω εργαστεί από το 12 για το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είχα τολμήσει να βγω στην πρώτη γραμμή. Ο λόγος που βγήκα και βγήκα με την καρδιά μου είναι επειδή αισθάνομαι ότι σε αυτό το κόμμα ποτέ δεν χρειάστηκε να θυσιάσω, τα πιστεύω και τις αξίες μου. Και αυτό για μένα λέει πολλά προσωπικά σαν άνθρωπο. Επίσης το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, το μόνο κόμμα, το οποίο έχει προσφέρει και έχει δημιουργήσει τόσα πολλά στο κοινωνικό κράτος, που παίζει τεράστιο ρόλο, που είναι η αρχή και το τέλος. Ζω τα τελευταία 12 χρόνια στο Βέλγιο. Λόγω της δουλειάς μου έχω ταξιδέψει πάρα πολύ σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Είμαι με το ένα, αυτό είναι κάτι σαν χαρά και κατάρα. Είμαι με το ένα πόδι εκεί και το άλλο πόδι εδώ. Γιατί η οικογένειά μου βρίσκεται εδώ, γιατί οι γονείς μου είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο, δεν έχουν ιδιωτικές ασφαλίσεις. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει την εντύπωση ότι το να μαζέψει 2-3 φίλους και να μπει με μια κάμερα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να μας δείξει τι ωραία είναι όλα, να απαντήσω εγώ προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, που χρειάστηκε να πάω 2 μήνες πριν με ένα πολύ δικό μου άνθρωπο, με σοβαρό θέμα υγείας, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, στα Επίγοντα. Να του πω εγώ τι αντίκρισα. Ο κόσμος καταραίει. Είδα ανθρώπους που περίμεναν 10 ώρες στα Επίγοντα, με εγκεφαλικό, να κλαίνε και να παρακαλάνε να πάνε σπίτι τους. Προτιμούσαν να πάνε σπίτι τους από το να βρίσκονται στο νοσοκομείο. Αυτό είναι κατάντια. Δεν είναι κράτος αυτό. Το να παρακαλάει ένας άρρωστος να πάει σπίτι του γιατί αισθάνεται σπίτι του πιο ασφαλής από ό,τι στα χέρια των γιατρών, είναι κατάντια. 4%
Τι θα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης για τη Νέα Δημοκρατία, τι μας λέει ότι είναι? Μας το λέει διακριτικά και αμπαλαρισμένα, γιατί έτσι μας τα πλασάρει η Νέα Δημοκρατία, με αμπαλάζ. Στο αμπαλάζ λοιπόν μας λέει Ταμείο Ανάκαμψης και τι θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει φύλο και φτερό ένα Ταμείο Ανάκαμψης και να βουλώσει τις τρύπες που επιθυμεί, βολεύοντας ταυτόχρονα τους δικούς τους ανθρώπους. Ξέρουμε το σύστημα πώς λειτουργεί. Και τι απαντάμε εμείς? Εμείς απαντάμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια τεράστια ευκαιρία να μπορέσουμε επιτέλους να φτιάξουμε, να αναδιαρθρώσουμε κάποια σημαντικά συστήματα της χώρας που δεν λειτουργούν. Ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, είναι το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ που είναι δικό μας έργο, όπως πολλά άλλα. 8 με 10% λοιπόν έχουμε προτείνει για την υγεία μας. Και ταυτόχρονα έχει πει ο πρόεδρός μας κάτι πολύ σημαντικό. Διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισμούς. Όχι η στελέχωση των νοσοκομείων, τα διευθυντικά στελέχη, να είναι φίλοι των φίλων του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί και από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα. Να σας πω λοιπόν, ακριβώς επειδή έχω την εμπειρία των άλλων χωρών, ότι είμαστε σε πάρα πολλά πράγματα πρώτοι από το τέλος. Είμαστε επίσης και στο θέμα της ανεργίας. Έχουμε και εκεί μια θλιβερή σχεδόν πρωτιά. Σε αυτές τις εκλογές, το διακύβευμα δεν είναι η καρέκλα, όπως μας λένε ευθαρσώς. Γιατί κάπου έχουμε φτάσει τώρα 15 μέρες πριν τις εκλογές και ακούμε. Αυτό που ακούω εγώ είναι ότι διακύβευμα είναι αν θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας ή αν θα κυβερνήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι αυτό το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι την επόμενη μέρα σε τι χώρα θέλουμε να ξυπνήσουμε. Και πώς θέλουμε να είναι η χώρα μας σε 5 και σε 10 χρόνια. Πρέπει να έχουμε την αντίληψη, να κοιτάξουμε μπροστά και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη. Πληρώνουμε σχεδόν, είμαστε λίγο πιο κάτω, πληρώνουμε σχεδόν τους φόρους που πληρώνουν οι σκανδιναβικές χώρες. Και ξέρετε τι έχουν αντάλλαγμα οι σκανδιναβικές χώρες? Ένα άψογο σύστημα υγείας, ένα άψογο σύστημα παιδείας, τα οποία είναι δημόσια, δεν είναι ιδιωτικά. Γίνεται ένας χαμός με το άρθρο 16. Να μπουν τα ιδιωτικά κολέγια, ώστε να γίνουν ισότιμα με τα δημόσια. Και τι λέει το ΠΑΣΟΚ πολύ απλά? Το ΠΑΣΟΚ λέει, τι πρέπει πρώτα να κάνουμε, να ασχοληθούμε με το αν θα κάνουμε τα ιδιωτικά ισότιμα με τα δημόσια ή να ασχοληθούμε να φτιάξουμε τη δημόσια παιδεία μας. Αντί η Νέα Δημοκρατία να μας ταλαιπωρεί με το ερώτημα θα αστυνομεύετε ή δεν θα αστυνομεύετε το Πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει 5 πράγματα να ενισχύσει την παιδεία μας. Κάποτε πολλά χρόνια πριν λέγαμε για την παιδεία 15%. Αυτή τη στιγμή δίνουμε 4%. Δύο νέοι γονείς που θέλουν να σπουδάσουν το παιδί τους. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν εάν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο φιλορροεί? Να στείλουν πού τα παιδιά τους? Να πουλήσουν το σπίτι τους? Το σπίτι που δεν έχουν καν, γιατί δεν έχουν καν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι ακριβώς προσφέρει σήμερα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για ένα σύγχρονο κράτος? Τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει πρόγραμμα και το πρόγραμμά του αυτή τη φορά είναι πιο δυνατό από ποτέ και τολμώ να πω ότι μας αντιγράφουν και πολύ, γιατί βλέπω πολύ συχνά να λέμε μία πρόταση και μετά να την παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να την αμπαλάρει κι αυτός λίγο και να την πλασάρει στον κόσμο. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε πρώτο για την κοινωνική κατοικία. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε πρώτο για το ΕΣΥ. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει πάντα πρώτο για τα κοινωνικά ζητήματα και πάντα πρώτο παλεύει για τα κοινωνικά ζητήματα. Το διακύβευμα λοιπόν των φετινών εκλογών, των τωρινών εκλογών, κατά τη γνώμη μου, είναι να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα, να μπορέσουμε όλοι να βγούμε στους δρόμους, να φτάσουμε σε κάθε πολίτη, όπως το ΠΑΣΟΚ ξέρει να κάνει. Η πολιτική γίνεται παντού, στους δρόμους, στις επιχειρήσεις, στα καφενεία, στα ναυπηγεία, παντού. Να πάμε να μιλήσουμε σε κάθε άνθρωπο, να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί ΠΑΣΟΚ, έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα γιατί ΠΑΣΟΚ, και να μπορέσουμε να πάμε με ψηλά το κεφάλι σε αυτές τις εκλογές. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε καταφέρει φέτος κάτι μαγικό. Όλοι οι καινούργοι έχουν δέσει με τους παλιούς.
όλοι οι παλαιότεροι άνθρωποι έχουν καταφέρει να δώσουν τη γνώση στους νεότερους. Πάμε χέρι-χέρι μπροστά και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πάρα πολλά ποσοστά, πολύ καλά ποσοστά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους μας. Έχουμε πάρα πολύ δυνατά ψηφοδέλτια και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ πολύ να ακούσω όλους τους υποψηφίους. Λοιπόν.